Με γαρκούς ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες αναβάθμισης των οδών προς και γύρω από το νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θόδωρο Μουριάδη. Συγκεκριμένα, μέσα στην εβδομάδα ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις στο κομμάτι που οδηγεί στο νοσοκομείο, ένα σημείο που ταλαιπώρησε αρκετούς οδηγούς, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο δρόμος που κατεβαίνει το νοσοκομείο προς το δασαρχείο βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο και οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει όλα τα τεχνικά έργα στο κομμάτι αυτό του δρόμου που είπατε, ο κυκλικός κόμβος και οι υπογειοποιήσεις καλωδίων και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Και την Τετάρτη που μας έρχεται ξεκινάνε πλέον το στρώσιμο του 3α και μετά από εκεί πέρα η άσφαλτος. Δηλαδή υποθέτουμε ότι ελπίζω ότι το κομμάτι από τον κεντρικό δρόμο μέχρι το νοσοκομείο και ο μισός δρόμος από τον κόμβο αυτό που έχει γίνει τον κυκλικό μέχρι το δασαρχείο για να μπορεί να δουλεύεται μετά το υπόλοιπο, ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες ότι θα έχει τελειώσει. Το όλο έργο πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί ο δρόμος που κατεβαίνει το νοσοκομείο είναι αρκετό καιρό σε κατάσταση εργασιών? Ωραία. Δεν είναι πολλές, δηλαδή οι χοντρές εργασίες έχουν γίνει, κάποια τυχεία, τα κράσπεδα, όλα αυτά. Δηλαδή το αυτό που μένει από εκεί και πέρα είναι μόνο το μπάζωμά τους και η ασφαλτόστρωση. Θεωρώ ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί.